Δεν είναι λοιπόν για όλους αυτό που λέμε διπλή φορολόγηση και θα γλιτώ, δηλαδή κάνε εγγράψου λέει στην εδώ η εξωτερικού. Λειτουργούμε έτσι και στην καθημερινότητά μας, από ό,τι φαίνεται ναι, λειτουργούμε και έτσι. Κυρίες, και κύριοι, χαίρετε να είστε όλοι καλά, γεροί και δυνατοί, Χριστός Ανέστη. Κάθε λοιπόν Τρίτη στις 7 η ώρα γερμανιά με ακούτε από το web radio Ελληνάδικο. Όπως έχω πει πάρα πολλέ φορέ επιτέλους, μα επιτέλους πρέπει και εμείς να συνεργαστούμε, να συζητάμε, να ανταλλάσσουμε απόψεις, να μην είμαστε από μακριά άνθρωποι εγωιστές και εγώ τα ξέρω όλα, τι να μου πει αυτός, τι να μου πει ο άλλος, δεν σου λένε ακριβώς τίποτα απολύτως. Όμως, ό,τι ακούμε θα πρέπει να το βάλουμε στο μυαλό μας και θα πρέπει να δούμε αν αυτό τελικά συμβαδίζει ή αν αυτό που μαθαίνουμε έχει κάποια αξία. Έχουμε χάσει το κριτήριο της σκέψης, το κριτήριο της αξιολόγησης. Δηλαδή να πούμε ότι ποιος το είπε αυτός από το YouTube, έλα μωρέ τι ξέρει τώρα αυτός. Ενώ αν στο πούν τα μεγάλα τα κανάλια, ο, το πω δημοσιογράφος, δημοσιογραφάρα, ισχύει, δεν ισχύει. Θα πρέπει επιτέλους να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο να αξιολογούμε και εμείς οι ίδιοι τα πράγματα. Αν λοιπόν εσύ που κρίνεις και κατακρίνεις τον συνάνθρωπό σου και τα έχεις κάνει όλα σωστά, γιατί είσαι στη Γερμανία, ή σε κάποια άλλη χώρα του κόσμου. Γιατί είσαι στην Ελλάδα και βλέπει εμένα και λε τελικά να μεταναστεύσω ή να μην μεταναστεύσω, αφού λοιπόν όλα τα έχει κάνει τέλεια. Και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση που στα, στατιστικά η απόσταση Ελλάδα-Γερμανία, δηλαδή οι Έλληνες από την Ελλάδα που παρακολουθούν το κανάλι μου, είναι περισσότεροι από αυτού που είναι εδώ στη Γερμανία. Μιλάω για αυτέ τι δύο χώρε, έτσι, δεν μιλάω για τα υπόλοιπα στατιστικά που έχω από την Αμερική, από την Αυστραλία, κάποια μικρά ποσοστά που με παρακολουθείτε και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά εγώ μένω σε αυτό. Ότι οι Έλληνε στην Ελλάδα είναι πιο πολλοί και μου στέλνετε μήνυμα και σε ευχαριστώ πολύ στο mail μου. Τα mail μου είναι κάτω στην περιγραφή ότι ξέρει ότι εμεί δεν σκεφτόμαστε να έρθουμε στη Γερμανία, αλλά μα αρέσει ο τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει τα, τα θέματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όμω, εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι περισσότεροι θεάτε είστε από την Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ την χώρα μας που με υποστηρίζει εδώ που βρίσκομαι εγώ στην ξενιτιά. Α όμω προβληματιστούμε με μερικά πράγματα και α σκεφτούμε τι ακριβώ και πώς ακριβώ συμβαίνει και να μην τα φορτώνουμε όλα στου άλλου ότι φταίει εκείνο, φταίει ο άλλο, φταίει ο πολιτικό, φταίει ο δήμαρχο, φταίει ο γείτονα, φταίει ο ένα που μου υποσχέθηκε κάτι, ο τάδε επιχειρηματία. Ο παιδιά, για όλου εμά πάντα κατηγορούμε όλου του άλλου. Εμεί τα κάναμε σωστά μια φορά. Αλλά τα ταλαιπωριούμαστε, περνάμε δυσκολίε σε σημείο εγώ, ψυχολογικών προβλημάτων, αλλά και πάλι δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι η λύση του προβλήματος είμαστε εμείς οι ίδιοι. Είμαι λοιπόν ο Σωτήρης ο Μουζίδης. είμαι εδώ στη Γερμανία για να κάνουμε παρεούλα, να μιλάμε και να ανταλλάσσουμε πληροφορίες. Είμαι εδώ στο YouTube και θέλω να φανώ χρήσιμος και ωφέλιμος. Ξεπεράσαμε λοιπόν τις 200 20, 29, 30 εκπομπές, κάπου εκεί πέρα είμαστε, γεμάτες πληροφορία και γνώση για όσους θέλουν να μεταναστεύσουν. Όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά και σε κάποιες άλλες χώρες του κόσμου η μετανάστευση θέλει σχέδιο. Φίλε και φίλοι, κύριε και κύριοι, ποτέ δεν σχεδιάζουμε και ποτέ δεν βάζουμε στόχους στη ζωή μας. Το πρώτο πράγμα που έμαθα όταν ήρθα εδώ πέρα στη Γερμανία είναι ότι βάζουμε στόχο, τσιλ, Ακόμα και την απλή καθημερινότητά σου οι Γερμανοί λένε τσίλ. Ποιο είναι το τσίλ στην επιχείρηση, το τσίλ στο σχολείο, τσίλ εδώ, τσίλ εκεί. Για όλα υπάρχει τσίλ. Μα σε όλα τα θέματα, έτσι. Ε, αυτό το κάνουν οι Γερμανοί και αυτό αν και το ήξερα κι εγώ, ε, παρόλα αυτά όταν ήρθα στην ε, στη Γερμανία το βίωσα λίγο καλύτερα. Πιο ουσιαστικά θα έλεγα. Και φυσικά δεν κουβαλάμε παιδιά από την Ελλάδα αρνητικές πεπιθήσεις ή άλλες χαζομάρες. Αν έρθεις με γνώμονα, έλα μωρέ, πάμε και βλέπουμε, έτσι, ε, δεν θα τα καταφέρεις. Μέρες που είναι, μετά από το τραγικό συμβάν στα τέμπη και την σύγκρουση των τρένων, εύχομαι οι συνάθροποι μας, γονείς οι περισσότεροι, των θυμάτων να βιώσουν όσο λιγότερο γίνεται την απώλεια των αγαπημένων τους προσώπων. Αυτό είναι ευχή, πρέπει να λέμε ευχές, αλλά... Μπορώ να καταλάβω τον πόνο τους, αλλά δεν μπορώ να το, να το βιώσω κι εγώ ίδιος. Εύχομαι να είστε όλοι γεροί και δυνατοί. Αλλά εκεί υπάρχει λοιπόν και μια αυτό που, που, πρέπει να βγαίνει κάτι, να το πω έτσι, από όλο αυτό που έγινε, είναι ότι ακούστηκε το πάμε και όπου βγει. Τι θα πει πάμε και όπου βγει, παιδιά. Δεν μπορώ να το καταλάβω ότι ποιο το είπε, δεν θέλω να, να επισέλθω σε λεπτομέρειε, αλλά κάποιο από του εμπλεκόμενου είπε πάμε και όπου βγει. Τι θα πει πάμε και όπου βγει. Δεν πάω πουθενά. Εδώ. Τέμα. Τέλο. Δηλαδή ξεκινά να κάνει μια επιχείρηση και λε ξεκινάω και όπου βγει. Μπαίνει στο αυτοκίνητό σου για να πα στο χωριό σου ή για να πα στην Ελλάδα στη Γερμανία διακοπέ και λε μπαίνω και όπου βγει. Πατάω 200 για να φτάσω γρήγορα. Λειτουργούμε έτσι και στην καθημερινότητά μα. Από ό,τι φαίνεται, ναι, λειτουργούμε και έτσι. Αλλά μα εντάξει. Τι ξέρει αυτό. Α, ε, ώρα εντάξει. Και παίζει τη ζωή σου, την ψυχική σου ζωή, αλλά και την ύπαρξή σου στα ζάρια. Πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Πρέπει να σταματήσουμε να είμαστε η χώρα του Έλα ωραία. Αυτή η κάκη στην οτροπία πρέπει να την πετάξουμε το παράθυρο. Έρχονται εκλογέ, έρχονται εκλογέ. Πρέπει λοιπόν να τιμωρήσουμε τους πολιτικούς, ο Θεός να τους κάνει πολιτικούς γιατί κάτι σε τσαρλατάνους μου πηγαίνει εμένα, εκπομπή για εκλογές η επόμενη, η επόμενη εκπομπή είναι για εκλογές, θέλω να κάνω πιο συχνά εκπομπές αλλά οι επαγγελματικέ μου δραστηριότητε δεν μου το επιτρέπουνε, αυτή τη δύναμη θα μου τη δώσετε εσείς με ένα like, με μια εγγραφούλα, με την καμπανίτσα με το σχόλιο σας, έτσι να ανεβαίνουμε λιγάκι, ακόμα και εμένα ευχαριστώ με το κουμπάκι που είναι thanks από κάτω από την οθόνη τώρα που με βλέπετε, λοιπόν για να μπορέσω και να αφαιρώσω περισσότερο χρόνο. Λοιπόν πάμε τώρα θέλω να σας πω για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο το ακούω, το λέτε, το μιλάτε εδώ, όσους βρίσκω και γνωρίζω που με μιλάνε για αυτό το θέμα, αλλά θα πρέπει να τελειώνει μία και καλή, είναι η διπλή φορολόγηση. Προσέξτε καλά, Πάντα πρέπει να ρωτάτε έναν λογιστή ή έναν δικηγόρο. Όμω, εάν το εισόδημά σου, α πούμε, ότι νοικιάζει κάτι στην Ελλάδα, έχει ένα σπίτι από τον σου ή του παππού σου και το νοικιάζει, για ό,τι ενίκεια παίρνει φορολογική δήλωση στην Ελλάδα για τα τη Ελλάδα και φορολογική δήλωση στη Γερμανία για τα τη Γερμανία. Έχει, όπω είπα, ένα ενίκιο 100 ευρώ το μήνα, παράδειγμα, τέλο του χρόνου 1212 μήνε. Φορολογική δήλωση για αυτά τα 1.200 ευρώ εισόδημα. Έχει μηδενικό εισόδημα, μηδενική φορολογική δήλωση κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Α δώσει ένα πενιντάρικο, ένα κατοστάρι το χρόνο, 200 ευρώ, δεν ξέρω πόσο είναι μια μηδενική δήλωση ή ξέρω εγώ κάτι πάρα πολύ μικρό, πρέπει όμω να το κάνει στην Ελλάδα. Είσαι εδώ στη Γερμανία, δουλεύει στη Γερμανία, πληρώνεσαι το μισθό σου το ένα το άλλο, φορολογείσαι εδώ στη Γερμανία. Κάνεις και εδώ φορολογική δήλωση. Το λέω πιο απλά και κατανοητά γίνεται. Δεν είναι λοιπόν για όλους αυτό που λέμε διπλή φορολόγηση και θα γλιτώσει, δηλαδή κάνε εγγράψου λέει στην εδώ εξωτερικού και δεν θα πληρώσει το ένφια, έχω ακούσει και τέτοια, έτσι, εγώ λέει δεν θα πληρώσω ένφια, γιατί έκανα λέει διπλή φορολόγηση, έκανα λέει στη δόη του εξωτερικού, έχω ακούσει παιδιά, έχω, δηλαδή κάνω μια εκπομπή και λέτε με υπάρχουν τόσοι στόκοι έξω, υπάρχουν. Και όμως έχω ακούσει και αυτό, ότι κάνει επιφορολόγηση λέει, ότι κάνει τη δόη του εξωτερικού σου για να πληρώσει το ένφια στη χώρα σου ή να μην πληρώσει κάτι άλλο. Λοιπόν, πρέπει να συνέλθουμε έτσι και, και να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Κάθομαι εδώ και φωνάζω, φωνάζω ο άνθρωπο εδώ πέρα δύο χρόνια, δύο χρόνια. από δύο χρόνια. Επιτέλου πρέπει, πρέπει να, να βρούμε λίγο την υγεία μα και μέσα στο μυαλό, όχι μόνο μέσα στο σώμα. Δυστυχώ. Ο γιατρός δεν μπορεί να, ε, να μας δώσει μια συνταγή που να λέει αγαπητέ ασθενή πρωί, μεσημέρι, βράδυ από μια κουταλιά της σούπας γνώση. Δυστυχώς δεν γίνεται. Πρέπει μόνοι μας να τη βρούμε τη γνώση. Πρέπει μόνοι μας να βρούμε το γνώθι σε αυτό. Πρέπει μόνοι μας να καταλάβουμε το σωστό και το λάθος, το δίκαιο και το άδικο. Αυτή είναι η αποστολή μας σε αυτόν τον γήινο κόσμο. Η διπλή λοιπόν φορολόγηση ισχύει μόνο αν εργάζεσαι στο εξωτερικό αλλά μένεις στην Ελλάδα ή και το αντίθετο. Μένεις στο εξωτερικό αλλά εργάζεσαι στην Ελλάδα. Είσαι μάνατζερ, είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, είσαι στέλεχος μιας επιχείρησης ή αυτοί που εργάζονται αποσπασμένοι από την Ελλάδα στο εξωτερικό που μπορεί να είναι προξενικοί υπάλληλοι, πρεσβείες, ξέρω εγώ, διοικητικά μέλη, συμβουλίων, εταιριών, καλλιτέχνες, αθλητές, έτσι, ποδοσφαιριστές, συνταξιούχοι που από άλλη χώρα παίρνουν σύνταξη, αλλά σε άλλη χώρα έχουν τη μόνιμη κατοικία τους, έτσι, όλοι αυτοί θα πάνε σε αυτό το κομμάτι που λέγεται να αποφύγει την διπλή φορολόγηση. Είσαι λοιπόν στην Ελλάδα και παίρνεις από τον ελληνικό ΑΕΒ επίδομα, αλλά ζεις περισσότερο από έξι μήνες στη Γερμανία ή σε κάποιο άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να θεωρήσει φορολογικός κάτοικος της χώρας αυτής και οι παροχές ανεργίας που τυχόν μεταφέρεται ε, από άλλη χώρα ενδέχεται να φορολογούνται εκεί που είσαι. Πράγματι, πολλές διακρατικές φορολογικές συμφωνίες ορίζουν ότι οι παροχές ανεργίας υπόκεινται φόρο μόνο στη χώρα της φορολογικής κατοικίας. Προσέξτε πάρα πολύ καλά σε τέτοιες μικρές λεπτομέρειες. Σε γενικές γραμμές, ό,τι στην Ελλάδα κερδίζει στην Ελλάδα και ό,τι εδώ, εδώ. Γιατί εμείς, εσύ, είσαι απλά ένας μετανάστης. Δεν είσαι ούτε πάλιλος, ούτε δημόσιο ούτε μετακλητός, ούτε προξενείο πρεσβεία, ούτε στέλεχος επιχείρησης, έτσι. Είμαστε απλοί άνθρωποι καθημερινοί που ήρθαμε εδώ για να κερδίσουμε μία να κερδίσουμε την αξιοπρέπειά μας στη ζωή. Γι' αυτό λοιπόν, όσοι πηγαίνετε στη γερμανική και σας ρωτούν αν έχει έσοδα στην Ελλάδα, το αρνείσαι μέχρι ο σώτου αυτές οι μοντερνιές, γιατί σας ακούω που λέτε σωτήρ, είσαι παλαιών άρχων και παλαιών τέτοιων και η πρόοδος και η τεχνολογία προχωράει, ναι 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 ναι, και η τεχνητή νοημοσύνη και ναι 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 ναι, μέχρι να μπορέσουν να καταλάβουνε τι κερδίζει στην Ελλάδα. Όταν λοιπόν όλη η τεχνολογία αυτή οριμάσει, δεν θα μπορεί να πει ότι εγώ παίρνω και 1200 ευρώ από ένα νίκιο στην Ελλάδα, άσχετα αν τα φορολογούμε στην Ελλάδα. Θα μπορεί να το βλέπει το σύστημα εδώ πέρα, γιατί θα υπάρχει έτσι ε, αυξημένη νοημοσύνη, επαυξημένη πείτε το όπω θέλετε ε, και θα μπορούν να ελέγχουν και να βλέπουν τα στοιχεία σου. Μέχρι τότε λοιπόν αυτές τις μοντερνιές και τις τεχνολογικές εξελίξεις, δεν χρειάζεται να πεις στην σαν κινητό, ότι ξέρει κάτι, εγώ παίρνω και ένα επίδομα για έξι μήνες, είσαι καλυμμένος. Αν παίρνει κάποιο επιδοματάκι από την Ελλάδα και συγχρόνω ήρθε εδώ στην Γερμανία. Από 6 μήνες και μετά όμως μπορεί να έχεις κάποιο πρόβλημα, αλλά και πάλι λέω δύσκολα ελέγχουν ή ταυτοποιούν τέτοια φορολογικά στοιχεία. Προσέξτε όμως καλά τις κινήσεις σας και πάντα θα έχετε κάποιον λογιστή ή κάποιον δικηγόρο να τον ρωτήσετε. Τα της Ελλάδα στην Ελλάδα, τα της Γερμανία στη Γερμανία απλά και κατανοητά το λέω από την αρχή της εκπομπής. Εκτός κι αν είσαι, είπαμε, σε κάποια κατηγορία ανθρώπων που έχεις λόγο να αποφύγει την διπλή φορολόγηση. Έτσι υπάρχουν για τον καθένα από εμά διαφορετικέ συνθήκε εργασία, εργασία, ζωή. Γι' αυτό και ρωτάμε λογιστή ή δικηγόρο, θα τον πληρώσει τον λογιστή, τον δικηγόρο, για να πάρει σημαντικέ πληροφορίε που αφορούν το μέλλον σου, που αφορούν τη στρατηγική σου, τον στόχο που έχει θέσει εάν μεταναστεύσει. Γιατί πολλοί από εμά την κάνουμε τρελίτσα, ξέρει, ε? να μην πληρώσουμε και να κάνουμε τη δουλειά μας. Δηλαδή, ο συνάνθρωπό μα δεν έχει οικογένεια. Δεν έχει υποχρεώσει. Όχι, πέστε μου δηλαδή. Γιατί πολλοί από, από εμά την πάμε στο έλα μου να πάρουμε την πληροφορία και ό,τι γίνει. Γι' αυτό και γίνονται και λάθη. Παίρνετε λάθο πληροφορίε και στην ουσία, στην πράξη, γίνεται λάθο και το αποτέλεσμα. Μόνο εμεί υπάρχουμε έτσι με πονηριά μαθαίνουμε από εδώ και από εκεί. θα τη βολέψουμε. Αχ, θα τη βολέψουμε όλα αυτά, οι ελληνικέ κάκε και νοοτροπίε που μα έχουν μάθει και μα έχουν ποτίσει. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι σημαντικέ πληροφορίε που αφορούν τη ζωή μα και αφορούν εμά και την οικογένειά μας Πρέπει να ρωτάμε τους κατάλληλου ανθρώπου και πρέπει να του αμείβουμε για τον χρόνο τους ή για τι γνώσει του. Άλλο που κάθομαι εγώ από εδώ και σα στείλω να κάνετε και ένα like, και ούτε like κάνετε που είναι τζάμπα το like, έτσι ή ένα σχολιάκι. Να πείτε από κάτω ρε, ότι έχω μια άλλη γνώμη, ή, ή συμφωνώ μαζί σου, έτσι να το γράψει, ή θα ηρωνευτεί, ή θα, θα ηρωνευτεί τα όρια, δηλαδή τη δολοφονία χαρακτήρα. Πραγματικά, τόσα ακραία μηνύματα λαμβάνω μερικέ φορέ, ή θα γράψει από κάτω, ότι σ' αγαπάμε, σε πάμε. Ξέρω εγώ, ένα μέσο σχόλιο παιδιά δεν μπορεί να αφήσετε. Λοιπόν, το τζάμπα πέθανε. Αν κάποιο μα κάνει ένα δώρο έτσι, για μια υπηρεσία ή για μια πληροφορία ή μπορεί να μα συμπληρώσει, λέμε και τη φορολογική δήλωση, τη μηδενική δήλωση να μα την κάνει δώρο, έχει καλώ του πάμε και ένα κουτάκι γλυκάκια. Αν δεν θέλει ο άνθρωπο να πληρωθεί, γιατί υπάρχουν κάποιοι που μπορούν να σου πούνε, μην μου δώσει τίποτα, έτσι και έτσι πρέπει να κάνει. Συμφωνώ και κατανοητό. Μου έχει τύχει σε μένα προσωπικά να μην πληρώσω κάτι από τι υπηρεσίε που μου δώσανε. Έτσι είναι παιδιά η ζωή. Αλλά για σένα τον πονηρό όμω θα βρει εμπόδια και θα λες μετά μου ζήτησε λεφτά. Ναι, ρε φίλε, έχει οικογένεια κι αυτό. Πότε θα ξεπεράσουμε αυτά τα συμπλέγματα. Α, έχει τόσα πολλά λεφτά. Και τι σε νοιάζει εσένα που έχει τόσα πολλά λεφτά. Βοήθησε. Πρέπει να μάθουμε να βοηθάμε το Πάσχα πέρασε, αγαπάτε αλλήλου. Τώρα, πριν λίγε μέρε, γιορτάσαμε την, την Κυριακή Τημέρα τη Λαμπρή. Γιορτάσαμε την ανάσταση του κυρίου, που σημαίνει ότι θα αναστηθούμε κι εμεί. Θα πάμε κοντά του στη Βασιλεία των Ουρανών που είναι πάνω, γιατί εδώ πέρα στον γήινο κόσμο, σε αυτόν τον μάτιο γήινο, θνητό κόσμο των νεκρών, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Και πρέπει να βρούμε το μονοπάτι που θα μα οδηγήσει κοντά στο Θεό. Άρα, πρέπει να πάρουμε τον έλεγχο τη ζωή μα στα χέρια μα. Αυτές είναι εκπομπές που κάνω και μερικές φορές δεν τις πολύ παρακολουθείτε γιατί τώρα ο Σωτήρης να σας προβληματίσω θέλω, να σας προβληματίσω το λέω σε όλες μου τις εκπομπές σχεδόν από την αρχή του καναλιού. Να προβληματιστούμε και να αλλάξουμε λιγάκι την οτροπία μας. Να βάλουμε βρε αδελφέ κάτι λίγο εδώ πέρα μέσα, λίγο φαιά ουσία να λειτουργήσει, λίγο σαν το κινητήρα που βάζουμε να πούμε το λάδι έτσι για να λυπαίνει. Κάπω με κάποιον τρόπο πρέπει και εμεί να λυπάμαι τον, ξ... τον ξηρό ξερό εγκέφαλο που έχουμε. Συγχωρέστε με και για το χιούμορ. Αλλά ε, μου αρέσει να στυλιαβόμαι. Αν λοιπόν δεν μπορεί να πάρει τη ζωή στα δικά σου τα χέρια, τη δική σου ζωή, ε, δεν μπορούμε να κάνουμε, δεν, 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 δεν έχουμε λόγο ύπαρξη πιστεύω σε αυτόν τον ε, κόσμο. Είναι περίτη η ύπαρξή μας εδώ πέρα. Δηλαδή, μόνο να σταυροκοπιόμαστε, αυτό θα μας οδηγήσει μονάχα στον δρόμο του Θεού. Ελεύθερη βούληση δεν έχουμε. Τι περιμένουμε. Περιμένουμε έναν πολιτικό να μα σώσει, περιμένουμε έναν δήμαρχο να μα σώσει, περιμένουμε τον γείτονα να μα σώσει, περιμένουμε από όλου του άλλου να μα σώσουν, αλλά εμεί καθόμαστε. Κάνουμε χίλια δυο χάζα, καπνίζουμε, καφεδιάζουμε. Δεν είναι κακό ρε παιδιά, αλλά εντάξει το λέω με την. Ε, να το πω έτσι. Οι περισσότεροι καπνίζουν, καφεδιάζουν, κάνουν κόντρε, μηχανάκια, αυτοκίνητα, φιλενάδε, φιλενάδου. Ε, Πώ πάει το. Μην νομίζετε και τα κορίτσια. Να Τετα... σοβαρευτούμε. Όλοι κάνουν χαζά. Και περιμένουμε μετά να μα σώσει ο κάθε μητσοτάκι. Η κάθε κυβέρνηση που θα έρθει. Παιδιά, πάρτε την κατάσταση στα χέρια σα. Ενδόμηχα, όλοι μέσα μα είμαστε συνένοχοι για τα προβλήματα που βιώνουμε όλοι μας. Ο καθένα διαφορετικά από τον άλλον, αλλά όλοι μαζί βιώνουμε δυσκολίε. Τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και είναι ώρα αυτό να αλλάξει. Πάνω απ' όλα είμαστε Έλληνες. Προσέξτε λοιπόν, ανακεφαλαιώνουμε διπλή φορολόγηση σε ειδικέ περιπτώσεις. Μην τρέχετε στη δόη εξωτερικών, μην πάτε εδώ και μην πάτε εκεί και αρχίζετε και κάνετε χαζά. Έχεις ε, τους λόγους να είσαι στη διπλή φορολόγηση, το κάνεις. Αλλιώς αν είσαι ένας απλός Έλληνας μετανάστης, ότι έχεις, αν έχεις στην Ελλάδα δήλωση, στην Ελλάδα ακόμα και μηδενική δήλωση, αν είσαι εδώ στη Γερμανία, ό,τι μισθούς βγάζεις, εδώ στη Γερμανία τους δηλώνεις και είσαι καθαρός. Και εδώ, και εδώ μάλλον <ξελίδι> και κάτω στην χώρα μας. Όλα τα υπόλοιπα είναι εκ του πονηρού. Θα κάνω φορολογική δήλωση για να, διπλή, διπλή, τέτοια, να αποφύγω διπλή φορολογική δήλωση. Θα κάνω εδώ εξωτερικό, τι μένω στο εξωτερικό να μην πληρώνω το ένφια ή να μην ξέρω εγώ πληρώνω κάτι άλλο να σοβαρευτούμε. Εντάξει. Πάντα όμως ρωτάμε τους ειδικού, εσείς δεν μου το λέγατε, να ακούσω ειδικού σωτήριε. Ναι, τους ειδικού που μας λέγανε τρία χρόνια για αυτόν τον COVID-19, έτσι, με μαλώνατε κιόλα. Και τώρα κι εγώ τι σας λέω, να ακούσω τους ειδικού. Και μάλιστα να τους πληρώνεις, αλλά όπου θέλουμε βάζουμε τους ειδικού και όπου δεν θέλουμε τους βάζουμε πίσω. Ιρωνικά πάλι το λέω, μήπω μπορέσουμε μέσα από αυτόν τον λόγο που μόνο εμεί μιλάμε έτσι, μόνο εμεί οι Έλληνε μπορούμε να κάνουμε έτσι παρομοιώσει ή να έχουμε μεταφορικέ έννοιε. Τι παρομοιώσει και μεταφορικέ έννοιε στη Γερμανία. Πάτε καλά. Έχετε δει γερμανικέ εκπομπέ. Οι Γερμανοί δεν μαλώνουν εύκολα στα κανάλια. Ξέρετε γιατί. Γιατί όταν μιλάνε. Θέλουν χρόνο, είναι, 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 με, είναι με, με χρονοκαθυστέρηση είναι. Καθότι πολλέ φορέ τα ρήματα μπαίνουν στο τέλο. Ειδικά άμα δευτερεύουν στι προτάσει. Άρα μιλάει, μιλάει ο άλλο και άμα δεν μπήκε το ρήμα στο τέλο, δεν μπορεί να καταλάβει ακριβώ τι θέλει να πει. Και έτσι στα κανάλια στη Γερμανία, μα δεν μαλώνουν εύκολα. Υπάρχουν καυγάδε που εκεί δεν καταλαβαίνει κανένα τίποτα, αλλά τέλο πάντων ε, περιμένει ο άλλο να, να ολοκληρώσει τον λόγο του. Για να, για να απαντήσει. Δεν κάνω πλάκα. Όσοι είσαι εδώ στη Γερμανία, δείτε να καμιά εκπομπή το βράδυ. Κάνουν εκπομπέ πολιτική αναζήτηση, και έτσι κάνουν. Ε... Κάποιε εκπομπέ ε, και πέστε μου τη γνώμη σα. Γράψτε κάτω στα σχόλια. Εντάξει? Και για τη διπλή φορολόγηση, αν εσεί έχετε βιώσει κάτι φορολογικό, έτσι να μαθαίνουμε και να ανταλλάσσουμε πληροφορίε. Αλλά και για τι γερμανικέ εκπομπέ που όπω βλέπετε ε, μιλάνε με τρόπο έτσι που να γίνονται. Κατανοητή. Αλλιώ πολλέ φορέ ούτε και εμεί του καταλαβαίνουμε, ούτε και ο ίδιο ο Γερμανό καταλαβαίνει καμιά φορά τι θέλει να πει ο πολιτικό, γιατί είναι δύσκολη γλώσσα. Είναι πολύ δύσκολη γλώσσα για κάποιον ο οποίο δεν είναι γλωσσομαθή. Εγώ δεν είμαι γλωσσομαθή, όπω και οι περισσότεροι. Αν κάποιο έχει ταλέντο στι γλώσσε, βεβαίω καταλαβαίνει πολύ γρήγορα και μαθαίνει μία ξένη γλώσσα. Εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ και ακόμα και τώρα δεν μιλάω τέλεια γερμανικά. Γι' αυτό αποφεύγω να κάνω εκπομπέ στη γερμανική γλώσσα γιατί θα κάνω λαθάκια και από κάτω όλοι εσείς θα αρχίσετε να λέτε είπε στο το τα ντερ, το ντι, και το κάνεις λάθος και θα γίνει το κακός χαμός. Θέλω όμως να κάνω μια εκπομπή με μια καθηγήτρια γερμανικών αλλά είπαμε να βρω τον χρόνο και να τα φτιάξω όλα. Να είστε γεροί και δυνατοί. Να είστε γεροί και δυνατοί μέχρι την επόμενη εκπομπή έχετε τα φιλιά μου για και χαρά.